Πέμπτη, 11 Μαρτίου. Ναι, εκτελούμε και χρέη σκουπιδιάρι. Πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια. Τι να την κάνω, μωρέ, την κυρά. Πετάει, κάνει πόσες δουλειές κάθε μέρα. Το να πάω να της πετάξω και μια σακούλα σκουπίδια δεν έγινε και κάτι. Τι άλλα νέα, ρε παιδιά, στη χώρα της Μπανανίας. Εχθές, λοιπόν, ανέβασα ένα μικρό σόρτ και σας έλεγα για το ντεό, το ζαγοράκι. Ότι μια χαρά εξηγείται. 7-8 χιλιάρικα πόσα παίρνουν, ίσως και περισσότερα. Τα παίρνει τώρα σαν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται, ή μάλλον κουβεντιάζει, έχει κλείσει το πράγμα. Τώρα, σε 50 μέρες που έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές, θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την ξεφτύλα, λοιπόν, γιατί εγώ για ξεφτύλα το βλέπω, και την απόδειξη ότι δεν υπάρχει ιδεολογία πλέον, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος αριστερός, ποιος δεξιός, ποιος σοσιαλιστής, παπάρια. Αυτό, λοιπόν, δεν βρίσκω λόγια να το περιγράψω. Αυτή την ξεφτύλα, εχθές, έτσι λίγο σύντομα που είδα ένα δελτίο ειδήσεων, το παρουσίαζαν οι Ρουφιάνοι, οι δημοσιογράφοι, οι Βαλτοί, για μέγα επίτευγμα. Και μπράβο, ρε Θοδωρή, και όπως τα κατάφερνε στο ποδόσφαιρο, έτσι θα καταφέρνεις και τις μεταγραφές στην πολιτική. Μεταγραφή χειμώνα, μεγάλο όνομα, μεταγραφή αεροδρομίου. Κάτι μαλακίες τέτοιες. Δηλαδή, κοροϊδεύουν τον κόσμο οι πούστιδες. Αντί να πούνε τι κάνει ο ξεφτυλισμένος. Το άλλο το καλό που κοίταζα εντωμεταξύ είναι ότι το 75% του ΠΑΣΟΚ ψηφίζει τα ίδια με αυτά της Νέας Δημοκρατίας. Το 60% του ΣΥΡΙΖΑ κάνει το ίδιο. Το 53% του μαλάκα του Βελόπουλου κάνει το ίδιο. Άρα, ποια πολιτική ιδεολογία, ποια διαφορετική ιδεολογία και πολιτικό στίγμα. Για ποιο λόγο κάνουμε, για ποιο πράγμα κάνουμε λόγο αυτή τη στιγμή με τους ξεφτύλες. Όλοι τα ίδια ψηφίζουν, όποιος και να είναι πάνω, τις ίδιες αποφάσεις κατά του λαού θα έβγαζαν, τα ίδια αυστηρά και τόσο κακά μέτρα, νόμους και τα σχετικά. Και κάτσε μαλάκα εσύ να ψηφίζεις και να φανατίζεσαι για το αν θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης ή ο Κασελάκης ή ο Ανδρουλάκης. Αχ, κορόιδο, κορόιδο Έλληνα. Τέλος πάντων, πάω μέσα στα λίγα παιδιά μου που έχω, γιατί πήγανε στα Ολύμπια τα περισσότερα. Να με δω, ωραίο είμαι έτσι. Ωραία, για πάμε. Γεια σας, γεια σας.